Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Εδώ καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrace, είναι υπεύθυνη του Europe Direct και μέλος βέβαια της οργανωτικής εκτύπωσης του Willing to Help, κυρία Λουίζα Σαλτσίδου. Κυρία Σαλτσίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για μια φορά. Μια φανταστική δράση χθες. Καταρχήν, ποιος ήταν ο απόϊχος του Willing to Help, το νούμερο 2, να πούμε ότι γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι όλοι εμείς που το ζήσαμε αυτό και στη διάρκεια της διοργάνωσής του, αλλά κυρίως εχθές όταν είδαμε το πατριαρχικό στάδιο να γεμίζει από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουμε όλο αυτό, ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αγκάλιασαν. Η εικόνα, κυρία Σαλτσίδου, τα δείχνει όλα και ειδικά οι αεροφωτογραφίες τα δείχνουν. Κοιτάω από εδώ για να σας βλέπω. Ακριβώς, τα δείχνουν όλα. Ναι, πραγματικά ήταν νομίζω μία από τις πιο ωραίες στιγμές, τουλάχιστον για μένα, που έχω ζήσει στην Κομοτηνή. Γιατί, τι κρατάμε από αυτό? Καταρχάς το πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος, ότι είχαν δηλώσει γύρω στα 1000 άτομα και ήρθαν 100 άτομα παραπάνω. Αυτό είναι αριθμητικό, αλλά είναι σημαντικό να δούμε πώς πραγματικά οι εθελοντές, οι οργανώσεις, οι αθλητικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, μικροί, μεγάλοι, παιδιά, το αγκάλιασαν όλο αυτό με ενθουσιασμό, με αγάπη και το απέδειξαν χτες, δίνοντας έτσι ένα πολύ ερχόμενοι στο πατριαρχικό για να κάνουμε το αμαξίδιο, όπως το λέμε, το αμαξίδιο της καρδιάς μας, γιατί εμείς έτσι το έχουμε καταχωρήσει. 1050 άτομα είναι ένα σημαντικό ήταν πάνω νούμερο από 1050, σε αυτό το ανεπιρρητικό αμαξίδιο που σχηματίστηκε. Ναι, ήταν σημαντικό. Αυτό που επίσης ήταν πολύ σημαντικό είναι το πώς συνεργαστήκαμε όλοι μεταξύ μας και όσον αφορά την ομάδα που ανέλαβε, την οργανωτική ομάδα για να το φέρεις πέρα σε όλο αυτό, γιατί πέρα από το μαξίδιο γίνανε δραστηριότητες και την Παρασκευή όσον αφορά τις θελοντικές οργανώσεις υγείας και την θελοντική αιμοδοσία, που και εκεί πήγε πολύ καλά. Και φυσικά μετά το αμαξίδιο ακολούθησαν πολλές εκδηλώσεις με επίδειξη παραολυμπιακών αθλημάτων, με παιδικές διαδραστηριότητες για παιδιά, παιχνίδια ψυχαγωγίας. Πραγματικά ήταν ένα με χορό, τραγούδι, με τη συμμετοχή των γυμναστηρίων, αθλητικών συλλόγων. Πραγματικά ήταν μια γιορτή, ήταν μια γιορτή του εθελοντισμού, ήταν μια γιορτή όλων των συνανθρώπων μας που ανταποκρίθηκαν και ήρθανε και το αγκάλιασαν. Και αυτό που πρέπει εγώ θεωρώ να κρατήσουμε είναι ότι στην πόλη μας υπάρχει πολύ δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε συνέχεια, γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Αυτό όμως που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι δράσεις μεγάλες, όπου πραγματικά θα αγκαλιάζονται και θα στηρίζονται από μεγάλο μέρος των πολιτών της πόλης μας. Αυτό έγινε χτες. Κύριε Σαλτσίδου, ένας θεσμός έγινε, θα πούμε, έγινε η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα συνεχιστεί βέβαια και τα επόμενα χρόνια. Μια μεγάλη δράση. Ναι, ναι, έγινε και πέρσι. Φέτος είναι το δεύτερο. Φαντάζομαι θα συνεχιστεί και τα μέσα στα επόμενα χρόνια. Μακάρι να συνεχιστεί. Το θέμα είναι ότι είτε γίνει αυτό είτε κάτι άλλο. Εμείς βασικό είναι να υπάρχει μια ιδέα. Είδαμε ότι όταν υπάρχει μια ιδέα, ότι υπάρχει ένας σκοπός. Αυτός ο σκοπός ήταν να αγοραστούν τα αναπηρικά μαξίδια για τα παιδιά. Στην πόλη μας διατέθηκαν 5 αναπηρικά μαξίδια σε συλλόγους. Επίσης, σημαντικό ήταν ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ευαισθητοποιήθηκαν νέοι άνθρωποι για θέματα που αφορούν τους συνανθρώπους μας και έχουν να κάνουν με την αναπηρία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό ενέπνευσε πολύ πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους μας και με το Δήμο Κομοτηνής, με τη ΔΕΚΕΠΑΚ που το στήριξαν όλο αυτό, με τους φορείς και που το συνδιοργανώσαμε, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, το Περπατώ, η Κίνηση Πολιτών Πλατεία και η ΔΕΚΕΠΑΚ. Και φυσικά αυτό το οποίο
που αξίζει συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ είναι όλοι αυτοί οι εθελοντές που ανταποκρίθηκαν από συλλόγους, από οργανώσεις, από φορείς και ήταν εκεί και σχηματίστηκε αυτό το αμαξίδιο. Πραγματικά τα παιδιά που ήρθαν, ο Έλπες, η Δώρα και τα υπόλοιπα παιδιά, άμα δείτε το τι κυκλοφορεί σήμερα στο Facebook, είναι, λένε, ζήσαμε ιστορικές στιγμές, συγκινητικές στιγμές. Ο κόσμος είναι πραγματικά ενθουσιασμένος και εμείς αυτό κρατάμε, ότι ήταν μια γιορτή, ότι όλοι ήμασταν εκεί και εσείς ήσασταν εκεί και το νιώσατε, το είδατε, το αισθανθήκατε. Άρα η πόλη μας μπορεί. Μάλιστα. Κυρία Σαλτσέδου, πάμε στο Europe Direct που Μωτίνης. Ξεκινά μια πλούσια και δημιουργική χρονιά, όπως κάθε χρόνο. Προσπαθούμε, ναι. Καταρχάς, έχουμε η επόμενη δράση, 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Θα γίνει μια δράση συνεργασία με το με τους On Bikes, με το σύλλογο, ποδηλατικό σύλλογο Κομωτινής Θράκας Υπέας, με τον ΣΑΕΦΑ, το σύλλογο αδιορίστων φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Και συμπίτη, αν δεν κάνω λάθος, και με τη Λευκή Νύχτα. Συμπίτη, ναι, τώρα θα δούμε, είμαστε σε συνεννόηση και με τους ανθρώπους που διοργανώνουν και τη Λευκή Νύχτα, με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να βγει έτσι ένα καλό αποτέλεσμα, να ενταχθεί και αυτός ίσως στη Λευκή Νύχτα. Μια μεγάλη, θεωρούμε, δράση και αυτή που στις 22 Σεπτεμβρίου και τα αστικά Κομωτινής. Αυτό που θέλουμε να, το μήνυμα το φετινό είναι το πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πώς τα συνδυάζουμε αυτά για το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς βάζουμε και την άθληση ως ένα γενικά το πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής. Ακολουθεί μετά στις 25 Σεπτεμβρίου, είναι στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, μια μεγάλη δράση σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής. Μετά έχουμε στις 27, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, θα βρίσκεται εδώ ο εκπρόσωπος από το Γραφείο της Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πάμε σε σχολεία. Με αφορμή αυτή την μέρα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο στους μαθητές, ο κύριος Αλεβαντής, πόσο για την αξία της εκμάθησης των ξένων γλωσσών ως μια δεξιότητα και ως ένα προσόν εργαλείο επαγγελματικής αποκατάστασης. Άρα το πρόγραμμα με τα σχολεία που έγινε και πέρσι το Europe Direct που Μωτίνης, ξεκινάει με αυτή τη δράση που αναφερθείτε. Αυτή είναι, ναι, στα σχολεία. Βέβαια, αυτή είναι μια δράση πολύ στοχευμένη. Θέλουμε, ακόμα δεν, σήμερα ξεκινήσαν τα σχολεία, δεν έχουμε καν τις επαφές, αλλά ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και με αυτές τις δράσεις. Εμείς έχουμε κάνει δύο καινούργια προγράμματα, έχουμε οργανώσει, τα οποία θα τα στηρίξουν και οι εθελοντές μας και εθελοντές που έρχονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας για νέους. Τα σχολεία βέβαια είναι ένας χώρος που πάντα επιδιώκουμε να γίνονται δράσεις, γιατί οι μαθητές, οι νέοι, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Και φαντάζομαι θα συνεχιστεί και η συνεργασία με σχολεία και άλλων πόλεων, όπως έγινε και πέρσι. Ναι, ήδη έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών μια συνεργασία με σχολεία της Καβάλας και με το Σύλλογο Αγγλικής Γλώσσας του Νομού Καβάλας. Και εκεί θα συνεργαστούμε και θα παίξουμε παιχνίδια, επιδαπαίδια παιχνίδια, για να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σε σχέση με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Όχι μόνο ως εφόδιο επαγγελματικό, αλλά και ως ένας τρόπος για να γνωρίσουν τους υπόλοιπους νέους της Ευρώπης και να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν αυτό το πλούσιο μοσαϊκό, το πολιτιστικό και γλωσσικό της Ευρώπης. Γενικά με τα σχολεία και με τις Αλεξανδρούπολης έχουμε κάνει επαφές από το καλοκαίρι ακόμα.
Σίγουρα τα σχολεία είναι ένας χώρος που πάντα κάνουμε δράσεις. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη δράση στους 5 νομούς της περιφέρειας. Πλούσιο το καλεντάρι λοιπόν. Πλούσιο, ναι, και για νομίδα. Θα τα λέμε εξάλλου, μας καλείτε συνέχεια, προβάλλετε τις δράσεις του κέντρου, στηρίζετε τις δράσεις και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια. Μάλιστα. Κυρία Σαλτσίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.